Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, να σας συγχαρώ προσωπικά και να συγχαρώ και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Έχετε κάνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά όλο τον τελευταίο μήνα και σας είμαστε πολύ, πολύ υπόχρεοι, αλλά πιστεύω ότι είναι και αντικείμενο μια σωστή προετοιμασία η οποία έχει γίνει, γιατί γνωρίζω ότι είχατε καταστρώσει τα σχετικά σχέδια εδώ και αρκετό καιρό και πιστεύω ότι έχετε μπορέσει να ανταποκριθείτε με απόλυτη επάρκεια στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις των διακομιδών σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Οπότε ήθελα να μεταφέρω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες σε εσένα, να τις μεταφέρεις σε όλο το προσωπικό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από πάρα πολύ νωρίς μας έβαλε σε κατάσταση συναγερμού, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Εμείς είχαμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και κάναμε τέτοιες ασκήσεις, όταν ούτε καν τα πρώτα κρούσματα δεν ήταν ακόμα στην Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει προσωπικό το οποίο να έχει νοσήσει και αυτό οφείλεται στα εξαιρετικά μέτρα και στην αυστηρότητα με την οποία τα εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασίας του προσωπικού μας στα ασθενοφόρα και στις αεροδιακομιδές. Να τονίσω επίσης κάτι το οποίο είπες και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΚΑΒ, δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα περιστατικά του κορονοϊού. Δεν έχουν σταματήσει οι Έλληνες να αρρωσταίνουν επειδή έχουμε μια πανδημία ενός νέου ιού. Μπορεί με κάποια περιστατικά έκτακτα όπως τροχαία να είναι μειωμένα. Εξακολουθούμε όμως να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλα τα χρόνια νοσήματα αλλά και για όλα τα έκτακτα περιστατικά τα οποία χρήζουν έκτακτη φροντίδα στην οποία μπορεί να δώσει το ΕΚΑΒ. Οπότε αισθανόμαστε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες ανάγκες του συστήματος αλλά να είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη επάρκεια, επαγγελματισμό και συνέπεια και αυτήν την πανδημία η οποία έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο. Είναι πολύ τιμητικό, κύριε Πρόεδρε, που αυτή η συνομιλία που είχαμε και αυτή η ηθική επιβράβευση, όπως είπατε, και θα φροντίσω να μεταφερθεί σε όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί δεν σας κρύβω ότι όλοι προσπαθούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, να κρατάνε ψηλά τη σημαία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν και θα είμαστε εδώ. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί σας λέω πλέον ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΗ, το κέντρο επιχειρήσεων. Και αυτό ήταν μια σωστή μεταρρύθμιση. Εξαιρετική. Και πιστεύω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ακόμα πιο σημαντικά βήματα προόδου ως προς την ψηφιακή υποστήριξη της μεταφοράς της πληροφορίας από την πρώτη γραμμή προς το κέντρο, προς τα νοσοκομεία, προς τις εντατικές. Εκεί νομίζω ότι μαθαίνουμε συνέχεια το πώς μπορούμε να ενσωματώνουμε την τεχνολογία ακόμα πιο γρήγορα στη δουλειά μας και χρέος μας είναι όταν με το καλό ξεπεράσουμε αυτή την κρίση να μην ξαναμπούμε να μην μπούμε ποτέ σε ένα καθεστώς δραστώνης. Είναι απόλυτο, κύριε Πρόεδρε, και να είστε σίγουρος ότι εμείς τουλάχιστον εδώ, επειδή έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, θα είμαστε στη διάθεσή σας πάντοτε για να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί στο επίκεντρο των ενεργειών μας είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε μου. Να είσαι καλά.